Καλημέρα guys. Σήμερα βγήκα για προπόνηση. Με πιάσει βροχή. Αυτή τη στιγμή είμαι πάνω στο ποδήλατο και βρέχει, κοιτάξτε. Εσείς προφανώς τώρα πίνετε καφεδάκι και ετοιμάζεστε για δουλειά ή έχετε πάει στη δουλειά. Και θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να κάνεις πράγματα μέσα στη βροχή. Είναι πάρα πολύ απελευθερωτικό. Είναι καταπληκτική η αίσθηση. Λοιπόν, καλημέρα. Good morning, Fatme. How are you today? Good morning, Ιωνούντ. Και τι σκεφτόμουν τώρα, έτσι. Σκεφτόμουν το εξής. Ότι η βροχή στην προπόνηση είναι όπως είναι η δύσκολη καιρή στο business. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση πάντοτε και μόνο κάτω από ιδανικές συνθήκες. Γιατί όταν στον αγώνα θα υπάρχει πρόβλημα, θα υπάρχει άσχημες καιρικές συνθήκες, θα πρέπει να ξέρεις πώς να λειτουργήσεις. Και αν δεν το έχεις δει αυτό το έργο στην προπόνηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεις στον αγώνα. Καλημέρα, Άντριου. Καλημέρα, Καφίτσα. Λοιπόν, τώρα πάσα πολύ ωραία μέρα, σταματήσω να σας μιλήσω. Το ίδιο πράγμα ακριβώς είναι και στο business. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι πολλοί άνθρωποι δεν τολμούν να επιχειρήσουν γιατί φοβούνται τη βροχή. Όπου βροχή, εσείς μεταφράστε δυσκολία, μεταφράστε. Και είμαι και σε μια πολύ ωραία γέφυρα τώρα. Μεταφράστε επιχειρηματικότητα και δυσκολία. Όπως θέλετε, έτσι. Και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν το επόμενο βήμα γιατί φοβούνται. Όμως, όλη η χαρά και όλη η αίσθηση, η καταπληκτική, βρίσκεται πίσω από το να κάνεις πράγματα που φοβάσαι. Παράδειγμα, τι κάνω αυτή τη στιγμή, βρέχομαι. Τι μου έλεγε εμένα η μανούλα μου συγχωρεμένη, πρόσεχε τη βροχή θα βραχείς, πρόσεχε παιδί μου τη βροχή, πρόσεχε θα κρυώσεις. Και έτσι μας δημιούργησε μια φοβία για τη βροχή. Μέχρι να φτάσεις 40 χρονών να πρέπει να τρέξεις τη βροχή, να κάνεις ποδήλατο στη βροχή για να καταλάβεις πόσο όμορφα είναι να είσαι και απελευθερωτικά, ξαναλέω, να είσαι κομμάτι αυτής της βροχής. Είναι υπέροχη αίσθηση, παιδιά. Είναι η αίσθηση του δεν έχω να χάσω τίποτα, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Είμαι βρεγμένος, τι άλλο να πάθω στη βροχή, ξέρετε. Λοιπόν, κοίτα καφεδάκι. Απολαύστε τη μέρα, τη βροχερή. Εγώ απλά ήθελα σήμερα, επειδή φαντάζομαι, yes, it's totally crazy, Pascal, it's totally crazy. Φαντάζομαι ότι σήμερα είστε έτσι λίγο πιο κουτσουκούτσου, πιο στο σπίτι. Ήθελα να σας δώσω ένα μήνυμα, μιας και θα πίνετε καφέ. Ήρθα εδώ στις φίλες μου τις Πάπιες, θα σας δείξω τώρα ένα καταπληκτικό μέρος και θα κλείσω. Να σας αφήσω να συνεχίσετε την ημέρα σας. Εν τω μεταξύ, άμα δείτε το ποδήλατό μου πώς έχει γίνει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Και πείτε μου, καλημέρα Ειρήνη μου, πείτε μου πραγματικά, τι έχει να φοβηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος βρέχεται στη βροχή, έχει να φοβηθεί τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, καλή σας μέρα, κάντε περισσότερα πράγματα από αυτά που φοβάστε και μέσα σε αυτά τα πράγματα και πίσω από αυτά τα πράγματα θα βρείτε την πραγματική ελευθερία. Φιλάκια πολλά, καλημέρα, υπέροχη μέρα σε όλους. Και όπως λένε και στη Βουλγαρία, όταν βρέχει τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα από όσο υπολογίζετε. Και θα πω και κάτι ακόμα. Ένας από τους λόγους που αγαπώ πάρα πολύ το marketing με το οποίο ασχολούμαι είναι ότι μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να επιλέγω το πού θα είμαι, πότε θα είμαι, το πώς θα δουλέψω και αν θα δουλέψω. Και αν θέλω να βραχώ στη βροχή, μπορώ να βραχώ στη βροχή γιατί δεν είμαι στη δουλειά. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καλημέρα σε όλους. Να περάσετε υπέροχα σήμερα. Τσάω!